Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικέ οφειλέ του προ όλου του πιστωτέ του δεν υπερβαίνουν τι 20.000 ευρώ ή οφειλέ του προ του ΦΚΑ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών του. Φυσικά πρόσωπα χωρί πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οφειλέ του προ του ΦΚΑ δεν υπερβαίνουν τι 50.000 ευρώ. Η ρύθμιση καλύπτει οφειλέ που γεννήθηκαν έω τι 31 12 του 2016 και οι αιτήσει θα υποβάλλονται έω στι 31 12 του 2018 ηλεκτρονικά προ το κεαό. Για την αξιολόγηση του εισοδήματο του Φιλέτη, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μέσο, μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προφόρων, τόκων και αποσβέσεων τη τελευταία τριετία ή του τελευταίου έτου πριν την υποβολή τη αίτηση. Τα κριτήρια υπαγωγή στη ρύθμιση είναι για οφειλέ έω 20.000 ευρώ. Ο Φιλέτη πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προφόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τι τελευταίε τρει χρήσει πριν την υποβολή τη αίτηση. Για οφειλέ 20.000 έω 50.000 ευρώ πέρα από τα ανωτέρα κριτήρια, ο λόγο του χρέου αφού αφαιρεθούν οι προ διαγραφή, προ και τόκοι προ το εισόδημα πρέπει να είναι μικρό. Ίσως το 8. Επιπλέον αποκλείται η παγωγή στη ρύθμιση εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του φιλέτη είναι κατά 25 φορέ μεγαλύτερη τη προσρύθμιση οφειλή. Ο μέγιστο αριθμό δόσεων για οφειλέ 3.000 έω 50.000 ευρώ είναι 120 δόσει και για οφειλέ έω 3.000 ευρώ είναι 36 δόσει. Το ελάχιστο ποσό δόση είναι τα 50 ευρώ. Για ρύθμιση οφειλών 3.000 έω 50.000 ευρώ προβλέπεται η διαγραφή το 85 του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκ πρόθεσμη καταβολή. Τα ευεργετήματα τη ρύθμιση εκτό από τη δυνατότητα εξόφληση των οφειλών είναι ότι δεν υπολογίζεται περαιτέρω το και προσαυξήσει εκ πρόθεσμη καταβολή, χορηγείται στον οφιλέτη αποδεικτικό ασφαλιστική ενημερότητα, αναστέλει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και συνέχιση τη διαδικασία αναγκαστική εκτέλεση επικινητών ή του φιλέτη.